Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί τα 16 άτομα που συνελήφθησαν στις 5 Σεπτεμβρίου του 2020 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης της κατάληψης της Ρωσανέρα από την αστυνομία. Το κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες περιλάμβανε διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά μνημείου, ενώ 4 μετανάστες που φιλοξενούνταν στην κατάληψη και συνελήφθησαν κατά την εισβολή των αστυνομικών δικάζονται για παράνομη είσοδο στη χώρα. Η συγκεκριμένη κατάληψη, ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχει κανείς για αυτή, θεωρούμε ότι είχε μία συνεισφορά στην πολιτιστική ζωή της πόλης, συνέβησαν αρκετές δραστηριότητες και εν πάση περιπτώσει είχε μια θετική, ας πούμε, ένα θετικό πρόσημο σε αρκετά γεγονότα, σε κινήματα για τα δημοκρατικά δικαιώματα, για το περιβάλλον, ενάντια στο φασισμό κτλ. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που βρέθηκαν τη συγκεκριμένη βραδιά εκεί και κατηγορούνται σήμερα δεν έχουν διαπράξει κάποιο συγκεκριμένο αδίκημα. Δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια των Χανίων με αφορμή την έναρξη της δίκης των 16 ατόμων. Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να υποστηρίξει τους κατηγορούμενους. Η σημερινή δίκη θεωρούμε ότι είναι μια δίκη η οποία δεν θα έπρεπε να είχε γίνει. Θεωρούμε ότι αδίκως οι κατηγορούμενοι βρίσκονται στη θέση του κατηγορουμένου. Πρώτα απ' όλα γιατί το ζήτημα των κτηρίων στο Λόφο Καστέλη έχει αποφανθεί για τη χρήση τους η τοπική κοινωνία. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας της πόλης μας έχει τοποθετηθεί υπέρ της δημόσιας χρήσης. Δύο μάρτυρες της υπόθεσης μίλησαν στην κάμερα της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης. Η κατάληψη βοήθησε στο να μην καταρρεύσει το κτίριο. Ξέρουν οι Χανιώτες ότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στα Χανιά τα οποία είναι εγκαταλειμμένα, κυρίως δημόσια κτίρια. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η κατάληψη και έδωσε κάποιες χρήσεις στο κτίριο και κάποιες λειτουργίες οι οποίες αν δεν ήταν η κατάληψη δεν θα γινόντουσαν. Αυτά που ήταν άδεια είδαμε ότι είχαν κάποιες φθορές και ενώ αυτό που ήταν σε κατάληψη είχαν κάνει κάποιες εργασίες που δεν κάνανε φθορά στο μνημείο, είναι αναστρέψιμες και βοήθησαν στη διατήρησή του, μπορώ να πω. Δηλαδή δεν ήταν για... Ήταν προς όφελος των κτηρίων. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δίκης υποστηρικτές της κατάληψης ύψωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ της αλληλεγγύης, της ελευθερίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αθώωσης των 16.